Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το COS TV. Παρασκευή σήμερα 8 Ιουλίου και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV, με αφορμή τις καταγγελίες της δύναμης αλλαγής για ανασφάλιστα οχήματα στο Δημοτισκό, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Αυρίτης τονίζει ότι όλα τα οχήματα και μηχανήματα είναι νόμιμα ασφαλισμένα με τις νέες ασφάλειες να ξεκινούν στις 4 Ιουλίου. Στην COS κυκλοφορεί πλέον το πρώτο 9-θέσιο ταξί στην Ελλάδα. Μήνυμα ανανέωσης ηλικιακής και όχι μόνο στα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο Μιχάλης Χατζιακουμής είναι ο νέος γραμματέας νομαριακής Βορείου Συγκροτήματος Δεκανήσου. Προχωρούν οι διαδικασίες με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Και εξοργιστική εγκατάλειψη στην ισιωτικότητα σε εγκαλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Δωδεκανής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάρης Τωρινιός. Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας, διάγνωση και προφυλάξεις με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Στην ΚΟ βρέθηκαν τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ιστιοπλοείας που πήραν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όπτιμη στην Τουρκία. Με αφορμή τις καταγγελίες της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής για ανασφάλιστα οχήματα στο Δήμο της ΚΟ, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Αυρίθης τόνισε πως η καταγγελία αυτή δεν ευσταθεί, γιατί όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα είναι νόμιμα ασφαλισμένα. Ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε πως τα οχήματα ήταν ασφαλισμένα μέχρι τις 30 Ιουνίου και οι νέες ασφάλειες ξεκίνησαν 4 Ιουλίου, καθώς μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Ενώ για την μία ημέρα που δημιουργήθηκε αυτό το κενό της ασφάλισης, κανένα αυτοκίνητο δεν μετακινήθηκε και κανένας εργαζόμενος δεν τέθηκε σε κίνδυνο. Επίσης, ο κύριος Αυρίθης σημείωσε ότι η διαδικασία του διαγωνισμού για τις ασφάλειες των οχημάτων ξεκίνησε από τον Απρίλιο, αλλά δυστυχώς ιδιώτης έκανε προσφυγή, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το κενό που ουδόλως προκάλεσε αναστάτωση. Αντιδήμαρχε, πολύ συνολόγως των τελευταίων ημερών για ανακοινώσεις περί των οχημάτων του Δήμου, αν είναι ή όχι ασφαλισμένα. Τελικά, τι ισχύει? Το ότι δεν έχουν εκδοθεί τα ασφαλιστήρια είναι ένα άλλο ζήτημα. Η έκδοση των ασφαλιστήριων ενδεχομένως να γίνει από ώρες σε ώρες, ενδεχομένως και τώρα που μιλάω να έχει γίνει. Η ημερομηνία ασφάλισης είναι 4 Εβδόμου 2022. Αυτό θα λέει πάνω το ασφαλιστήριο ως ημερομηνία ασφάλισης. Τώρα, το τι λένε, το τι αυτόν, γιατί το σύστημα δείχνει, αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Θα σας τα πω αυτό που ξέρω και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και θα το δείτε. Τα ασφαλιστήρια θα έχουν ημερομηνία ασφάλισης 4 Εβδόμου 2022. Γιατί έχει συμβεί έτσι όλος αυτός ο ντός και γιατί έχουν αργήσει από την εταιρεία την ασφαλιστική να εκδοθούν? Να σας πω αμέσως, δεν υπάρχει κάπου. Σας έχει πει δηλαδή ασφαλιστική κάπου? Καταρχήν δεν με νοιάζει τι λέει ασφαλιστική. Καταρχήν να δώσω μια εξήγηση για τις μομφές οι οποίες αποδίδονται στον Δήμο, τη Δήθεν Καστερούμε. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία αρχές Απριλίου. Το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που όμως δεν είναι ότι δεν αποκλείεται, που μπήκε, έγινε προσφυγή στους όρους της διακήρυξης, είναι ένα γεγονός πρωτάκουστο, αλλά έγινε και προβλέπεται στον νόμο. Πού έγινε? Έγινε από κάποιο ιδιώτη στην αρχή προδικαστικών προσφυγών. Έγινε μια προσφυγή, ήρθε η υπηρεσία, λέει ναι, είναι δεχτή η προσφυγή, να ακυρωθεί. Ακολουθήσαμε λοιπόν μετά τον πλέον σύντομο δρόμο, μια άλλη οδό, ακολουθώντας όμως τις οδηγίες της απόφασης που έβγαλε η αρχή, πήγαμε σε για απευθείας ανάθεση. Καλέσαμε, επειδή ακριβώς θέλαμε να έχουμε ντόπιο ανταποκριτή, καλέσαμε 7 ασφαλιστικές ανταποκριτές ασφαλιστικών εταιριών, κατέθεσαν 3 προσφορά, επελέγει η εθνική ασφαλιστική, έβαζε διάφορα κολλήματα, γιατί και αυτή ήταν ενδεχομένως σε σχέση με εμάς η πρώτη φορά που γινόταν η σύμβαση. Υπήρχε ένα, ας το πούμε, μια όχι διαμάχη, μια διαφορά. Σε τι έγκυτε? Εις μεν τον ιδιώτη όταν ασφαλίζει σου λέει κύριε πλήρωσε και θεωρείται από την ώρα πληρωμής το ασφαλιστήριο δεδομένο, εις δε το δημόσιο για να πληρώσει, εάν δεν έχει τη σύμβαση αναρτημένη στη διάρκεια, δεν μπορεί να πληρώσει.
Λέμε λοιπόν ότι πρέπει πρώτα να υπογραφεί η σύμβαση και εμείς είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε ανά πάσα στιγμή. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στην πληρωμή. Εκεί προέκυψε μια διαφορά 24 ώρων μιας ημέρας. Λύθηκε η διαφορά, έγινε αποδεκτό, αναρτήθηκε η σύμβαση, έστειλαν τα χαρτιά, αναρτήθηκε η σύμβαση. Από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητα θεωρούνται ασφαλισμένα, γι' αυτό και σας είπα ότι στα ασφαλιστήρια, τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μιλάμε και να έχουν εκδοθεί, η ημερομηνία ασφάλισης είναι 4/7/2022. Υπήρξε διάστημα που τα αυτοκίνητα του Δήμου έμειναν ακινητοποιημένα γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, επειδή δεν είχαν την ασφάλεια? Γιατί αυτό του λέει το δελτίο τύπου της δύναμης αλλαγής. Και ότι θέσατε σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Τουλάχιστον αυτό επικαλείται. Κανένας εργαζόμενος δεν τέθηκε σε κίνδυνο. Κανένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφόρησε χωρίς να είναι ασφαλισμένο. Ούτε ένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφόρησε. Και τα περί του αντιθέτου λεγόμενα είναι για να τη δημιουργεί εντυπώσεων. Διαψεύδεται δηλαδή όλα όσα σας κατηγορεί η δύναμη αλλαγής για ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία τα οδηγούσαν ακόμα και αντιδήματα. Η δύναμη αλλαγής μίλησε από ό,τι κατάλαβα εγώ, ότι την Παρασκευή που είχαν μιλήσει ότι τα αυτοκίνητα ήταν ανασφάλιστα, τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ασφαλισμένα, αν δεν απατώμε, μέχρι 36. Το πρόβλημα προέκυψε, πήγε να προκύψει την πρώτη εβδόμου. Δεν κυκλοφόρησε εκείνη την ημέρα κανένα όχημα, μεσολαβεί ένα Σαββατοκύριακο και 4/7 τα αυτοκίνητα ανασφαλισμένα. Τώρα, αυτό που λέει ο Κοσμάκης, να είχαμε να λέγαμε. Αν αυτό είναι το πρόβλημα της μιας ημέρας, αν είναι, και ποιο όχημα κυκλοφόρησε? Δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε ένα όχημα. Τα απορριμματοφόρα τα οποία κυκλοφορούσαν ήταν όλα ασφαλισμένα. Ας ψαχτούν λοιπόν και να ανεβεύει και να μην δημιουργούν εντυπώσεις. Ολοκληρώνεται τώρα την Παρασκευή 15 Ιουλίου ο δεύτερος κύκλος για την υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Προηγμένα συστήματα διοίκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υλοποιείται στο νησί μας με την υποστήριξη του Δήμου ΚΟ σε δύο κατευθύνσεις και η παρακολούθησή του είναι δωρεάν. Στην ΚΟ κυκλοφορεί πλέον το πρώτο εννιαθέσιο ταξί στην Ελλάδα. Το νησί μας πρωτοπορεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών με αναβαθμισμένες παροχές υπηρεσιών, με τον πιο σύγχρονο στόλο που διαθέτει το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί. Σήμερα το πρωί στο λιμένα της ΚΟ, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς είχε την ευκαιρία να ασημώσει, όπως γίνεται στον τόπο μας, πρώτο στο εννιαθέσιο ταξί ιδιοκτησίας του κυρίου Τσιγαρά και να συνομιλήσει μαζί του για αυτήν την πρωτιά σε εθνικό επίπεδο. Ο κύριος Κίνας από τη μεριά του ευχαρίστησε τόσο τον κύριο Παπά όσο και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για τη στήριξή του στο εγχείρημα που υλοποιείται πιλωτικά στο Νότιο Αιγαίο με δική τους πρωτοβουλία. Κύριε Παπά, πρέπει να είστε ιδιαίτερα ευτυχείς που το νησί μας η ΚΟΣ αποκτά το πρώτο εννιαθέσιο σε όλη την Ελλάδα ταξί. Μάλιστα με πρωτοβουλίες και κινητοποίησεις που κάνατε εσείς προσωπικά. Είναι αλήθεια. Καλημέρα. Καρχήν να πω μπράβο. Είναι όντως πραγματικότητα. Το πρώτο εννιαθέσιο ταξί είναι στην ΚΟ. Πάλι η Δωδεκάνησος, πάλι η ΚΟΣ πρωτοπόρησε. Καταφέραμε μετά από ένα αγώνα σχεδόν ένα χρόνο. Πετύχαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης, να πάρουμε την άδεια, την έγκριση και να περάσει στην τροπολογία που να δώσει τη δυνατότητα στην περιφέρεια του Αιγαίου να γίνει για τον πρώτο χρόνο η χρήση 7 θεσίων 9 θεσίων ταξί για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία για να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και σήμερα βλέπετε το πρώτο 9 θέσιο ταξίδι στην ΚΟ. Είναι μεγάλη επιτυχία των ανθρώπων στην ΚΟ, των ταξί των επιχειρηματιών, των επαγγελματιών που έχουν τα ταξί στην ΚΟ, του Προέδρου, του κ. Κίνα, των συνεργατών του, όλων των μελών του Δουσού, του ιδιοκτήτη βέβαια και αγαπημένου φίλου, ο οποίος κατάφερε να το πάρει το ταξί όταν προσπαθούμε εδώ και καιρό να βρούμε μια θέση οχήματα να φέρουμε στα νησιά μας και δεν μπορούμε να βρούμε γιατί υπάρχει μια δυσκολία στην αγορά αυτοκινήτων. Άρα να δώσω συγχαρητήρια, να πω μπράβο. Η ΚΟΣ πάλι δίνει το κάνει
κάνει το πρώτο βήμα, δίνει την εικόνα ότι είμαστε πρωτοπόροι και νομίζω πως θα δώσουμε πραγματικά τη δύναμη σε όλους να προχωρήσουν, να ανανεώσουν και να πάρουν οχήματα για θέσια. Είναι αναγκαία, χρειάζεται για τον τουρισμό μας, είναι αναγκαία για τον Σίτσκο, για τις ανάγκες που υπάρχουν και για την ικανοποίηση των εκατομμυρίων φίλων που θα έρθουν στο νησί και θα έρχονται στο νησί τη ΣΚΟ τα επόμενα χρόνια. Είναι το πρώτο που έρχεται, θα ακολουθήσουν και άλλα. Καλή επιτυχία, καλό τάξιδο, να πηγαίνει καλά, εύχομαι τα καλύτερα και να είναι ένα ευχάριστο μήνυμα για την οικογένεια, για τους φίλους, για τους συναδέλφους σας, για όλους, για όλους κατοίκους ΣΚΟ. Κύριε Παπά, να σας ρωτήσουμε πόσα είναι συνολικά τα 9 θέσια ταξί, τα οποία είναι στο πρόγραμμα να παραγγελθούν όταν οι αυτοβιομηχανίες φυσικά το επιτρέψουν. Βάσει της συμφωνίας που κάναμε, περίπου κοντά στους 40% νομίζω, 30% των οχημάτων ταξί στην ΚΟ θα μπορούν να γίνουν 9 θέσια. Και αυτό είναι σε πρώτη φάση. Από εκεί πέρα θα δούμε τις ανάγκες, θα δούμε τα ταξί τα οποία θα πρέπει να ενωθούν, θα μπορούν το 30% των αδειών της ΚΟ να γίνουν 9 θέσια. Κάτι το οποίο συμφωνήθηκε βέβαια και με την διοίκηση των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ταξιστικό των επαγγελματιών και το ίδιο θα γίνει και στη Ρόδο. Στα μικρότερα μέρη θα είναι στο 50% και στα πολύ μικρά μέχρι 9. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλα τα νησιά και της Δωδεκανήσου αλλά και των Κυκλάδων. Στη Ρόδο ήδη γίνεται μια προσπάθεια τεράστια να βρεθούν οχήματα. Εδώ δώσαμε το μήνυμα. Είναι ένα πανέμορφο όχημα, ολοκένουργιο. Δείχνει πραγματικά τον εξχρονισμό του στόλου που πρέπει να γίνει, αλλά δείχνει ότι είμαστε μπροστά που η ΚΟΣ, οι επαγγελματίες της ΚΟ ήταν μπροστά γιατί είχαν καταφέρει τα τελευταία χρόνια και είχαν κάνει και εταιρεία που είχαν πάρει ήδη βαν και το χρησιμοποιούσε για να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στο νησί της ΚΟ. Ήταν πρωτοπόροι πάντα οι άνθρωποι της ΚΟ και να ξέρετε, εγώ μιλάω μαζί τους από το 12, μιλάω μαζί στο 12 και παίρνω από εκείνους μηνύματα, σκέψεις, λύσεις, προτάσεις με λύσεις, γιατί πρέπει να κοιτάμε πολύ μπροστά, δεν πρέπει να κοιτάμε το αύριο, πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Πολύ ωραία. Νομίζω τα λόγια του βουλευτή μας ήταν ιδιαίτερα έτσι, ικανοποιητικά για τον δικό σας το σύλλογο, ο οποίος πρωτοπορεί και μάλιστα στην ΚΟ το πρώτο 9 θέση. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Μεγάλη μας τιμή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπά και τον κύριο Περιφερειάρχη βέβαια. Τον κύριο Παπά που κατάφερε να το κάνει αυτό που ζητάγαμε πάρα πολλά χρόνια πραγματικότητα. Αυτό που είπε από το 12, όντως από το 12 προσπαθούσαμε, μιλάγαμε συνέχεια να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό και τα κατάφερε. Και θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Νιώθετε που η εταιρεία σας πλέον έχει τα πλέον αναβαθμισμένα ταξί και σε όλη τη χώρα θεωρείστε και πρότυπο? Είμαστε πρότυπο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20 minivan, 3 50 λεωφορεία. Έχουμε 9 θέσεις πλέον ταξί το πρώτο. Του χρόνου υπολογίζουμε. Κάποιοι έχουμε παραγγείλει, θα έρθουν, μας είπαν 6 με 7 μήνες περίπου. Οπότε την επόμενη σεζόν θα έχουμε άλλα 6-7 τουλάχιστον για αρχή στο νησί. Και υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα κανονικά σεντάν αυτοκίνητα. Έχουμε όλη την γκάμα που χρειάζεται. Κύριε Τσιγκαρά, εσείς γράψατε ιστορία. Είστε ο πρώτος ιδιοκτήτης 9 θέσιου ταξί στην χώρα μας. Ναι, μπορώ να πω ότι ήταν ένα όνειρο πολλών δεκαετιών, το οποίο υλοποιήθηκε και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Παπά και τον κύριο Περιφερειάρχη που συνετέλεσαν για να υλοποιηθεί το όνειρο αυτό, όπως το δικό μου και πολλών συναδέλφων. Είναι αυτό που λέγαμε ανέκαθεν, ότι θέλουμε ποιοτική αναβάθμιση και όχι ποσοτική αύξηση του κλάδου μας. Και αυτό επιτεύχθηκε. Για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και θα μου επιτρέψετε για άλλη μια να ευχαριστήσω και τον κύριο Διονύση Παρασκευά με τον Μανώλη το Σβήνο, των συγκεντρωνών των μεταφορικών, των μεταφορών της ΚΟ, οι οποίοι άμεσα ανταποκρίθηκαν στην αίτησή μας για να μπορέσει επιτέλους να πάρει να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Τις ουσιώδεις τώρα και σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον τομέα της δημόσιας υγείας επισημαίνει μέσω ανακοίνωσης ο έπαρχος ΚΟ Νησίρου Ιωάννης Καμπανής. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ο περιφερειάρχης Γιώργος Χαντζημάρκος δεν έπαψε ποτέ να ασκεί πιέσεις στην ηγεσία του Υπουργείου για περισσότερο ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Έχει ζητήσει η ανεξάρτητη υγειονομική περιφέρεια νήσων Αιγαίου, ενώ θέσπισε πρώτος εδώ και 6 χρόνια το ειδικό οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς, επικουρικούς και νοσηλευτές. Μεγάλη μάχη της περιφέρειας και κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ο κ. Καμπανής τονίζει ότι ο αγώνας για καλύτερες υπηρεσίες υγείας παραμένει διαρκής.
Μήνυμα ανανέωσης, ηλικιακής και όχι μόνο, βλέπουμε πανελλαδικά στα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Ο Μιχάλης Χατζηγιακουμής είναι ο νέος γραμματέας νομαρχιακής Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τόνισε πως στόχος της νέας νομαρχιακής του κόμματος είναι η εξέβρεση χώρου για να μπορούν να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις με όλα τα νησιά, ενώ τόνισε ότι οι συνεδριάσεις θα γίνονται και σε άλλα νησιά. Κύριε Χατζηγιακουμή, καλορίζικος νέος γραμματέας νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εδώ στην περιοχή μας, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν την σύνθεση του νέας νομαρχιακής και ποια είναι τα πρώτα σας πρώτη στόχευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σύνθεση είναι λίγος πολύ γνωστή, αυτή που έχει ανακοινωθεί. Δεν χρειάζεται να είναι ονομαστικά, τώρα είναι πολλά τα άτομα. Απλά υπάρχει εκπροσώπηση από την Κάλυμνα, από τη Λέρο και από την Πάτμο, το οποίο είναι πολύ θετικό. Οι προτεραιότητες μας είναι όπως ορίστηκαν και όπως έχουν ονομαστεί, ας πούμε, στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης. Δηλαδή, ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, υγιή μηχανισμό, όχι μηχανισμό μηχανογραφιών, ένα υγιή μηχανισμό, ο οποίος θα μπορεί τις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας να τις περνάει στην κοινωνία και να λαμβάνει από την κοινωνία τα στοιχεία αυτά που θα μας βοηθήσουν και κατ' επέκταση τις κεντρικές απόψεις του κόμματος όσο αφορά στα ζητήματα που ταλαιπωρούν τις ιδιαίτερες συνθήκες της κοινωνίας που είναι τα νησιωτικά μέρη. Οι προτεραιότητες μας είναι αρχικά να στήσουμε την υποδομή ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε εμείς ή οποιοδήποτε άλλος θα μπορούσε να έρθει μαζί μας και να συνεισφέρει στην προσπάθειά μας. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να βρούμε ένα χώρο μέσα από τον οποίο λειτουργούμε, να εγκαταστήσουμε ένα εξοπλισμό που θα μας βοηθάει να κάνουμε τηλεδιασκέψεις με φορείς με τα άλλα νησιά, με εμπορικούς συλλόγους, για παράδειγμα, ας πούμε, της Καλύμνου ή της Λέρου ή της Πάτμου. Παρόλο που έχουμε σχεδιάσει να επισκεφτόμαστε αυτά τα νησιά αρκετά συχνά, να σας πω ότι η στόχευσή μας είναι η επόμενη νομαρχιακή να γίνει στην Κάλυμνο, η συνεδρία της νομαρχιακής προς το τέλος του μήνα, για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε όλοι εκ του σύνεγγυς και όχι με τηλεδιάσκεψη. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναπτύσσουμε μια σχέση αλληλεπίδρασης με την κοινωνία και με τους φορείς που την εκπροσωπούν. Πολλοί λένε ότι στο πρόσωπο το δικό σας αντανακλάτε έτσι η ανανέωση, η ανανέωση του ηλικιακή και ανανέωση και στις νέες ιδέες. Πώς κρίνετε έτσι αυτή την τοποθέτηση πολλών από το χώρο σας? Κοιτάξτε, η ηλικία από μόνη της δεν εξασφαλίζει την ανανέωση. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό έχει αποδειχτεί και με μεγάλο κόστος στο παρελθόν. Η ανανέωση σημαίνει ακόμα κυρίως είναι εσωτερική διαδικασία και είμαστε, νομίζω, σε αυτό το τομέα είμαστε ο πολιτικός χώρος που το έχει κάνει πιο έντονα, γιατί ας πούμε, υπάρχει, ας το πάμε με πολύ απλά λόγια, ποιος είναι ο ορισμός της συντήρησης? Ο ορισμός της συντήρησης είναι μια κατάσταση ετυμολογικά που αντιτίθεται στην αλλαγή. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς, όσο πετυχημένοι και να έχουμε υπάρξει σαν ιδεολογία το 2022, να ερμηνεύουμε τον κόσμο με τις ίδιες έννοιες που τον ερμηνεύαμε το 1980. Αυτό είναι ένα στοίχημα, πρέπει να το κερδίσουμε. Αλλά είναι απαραίτητο να συμβεί μια ανανέωση με την έννοια της αμφισβήτησης των πάντων, όχι κακοπροαίρετα, της ανασυγκρότησης του ανασχεδιασμού και της φυγής προς τα μπρος, όπως λέγεται σε αυτή τη γλώσσα την πολιτική που έχει επικρατήσει και την οποία θα θέλαμε εμείς να αλλάξουμε. Αυτό που η ανανέωση που πρέπει να γίνει βασικά είναι η σχέση με την κοινωνία και η εμπιστοσύνη των πολιτών στα πολιτικά κόμματα, το οποίο, αν δείτε την πρόσφατη δημοσκόπηση, είναι πάρα πολύ από τους θεσμούς. Τα πολιτικά κόμματα είναι στα χαμηλότερα σημεία κοινωνικής εμπιστοσύνης. Ναι, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα που έχουμε. Αν υπήρχε κάποιο καλύτερο, ας το χρησιμοποιήσουμε. Αυτή εκφράζεται και λειτουργεί μέσα από τα κόμματα. Τα κόμματα λοιπόν πρέπει να εξηγιανθούν. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, που απαιτεί συνέπεια στην ειλικρίνεια και στη σοβαρή αντιμετώπιση των ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι θα το κάνουμε. Τώρα, η ανανέωση αυτόματη, επειδή βρέθηκε μια γενιά που διεκδίκησε σωκοματικά να κερδίσει κάτι και το κέρδισε, γιατί και οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές και η δουλειά έγινε όντως,
Αυτό από μόνο του δεν συνεπάγεται να ανανεώσει. Μένει να αποδεχτεί ότι θα ανανεώσουμε τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Θεωρείτε δύσκολο το έργο σας, μιας και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, στα δωδεκάνησα, ήταν το κάστρο του. Κατά ψέματα, υπήρχε πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το κάστρο έχει πέσει. Είναι στην τρίτη θέση τουλάχιστον στις προηγούμενες εκλογές. Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος να ανακτήσει το χαμένο έδαφος? Κοιτάξτε, η σχέση των ανθρώπων με τον ευρύτερο χώρο που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, γιατί η πολιτική δεν είναι κόμματα ακριβώς, είναι πολιτικές ιδεολογίες. Η σχέση των ανθρώπων δεν διαρριγνύεται τόσο εύκολα. Υπάρχει σχέση. Το θέμα είναι να, επειδή έχουν πληγωθεί πολλοί άνθρωποι, να υπάρξει μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι δύσκολο, θέλει χρόνο. Και θα ήθελε χρόνο σε οποιασδήποτε συνθήκες. Ειδικά τώρα θέλει χρόνο. Βέβαια, οι συνθήκες που ζούμε, οι αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν μας δίνουν αυτό το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι υπάρχει ο χώρος να γίνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ας μην είμαστε εντελώς κομματικοί. Η σοσιαλδημοκρατία να ανακτήσει το χώρο που είχε σε μια κοινωνία που είναι κατά βάση προοδευτική, όπως είναι τα Δωδεκάνησα. Μια κοινωνία εξωστρεφής, σχετικά με υψηλού μορφωτικού επίπεδου, νομίζω ότι οι συνθήκες ευνοούν στο να αναβιώσει αυτή η μεγάλη επιρροή της σοσιαλδημοκρατίας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Στα της οικονομίας τώρα ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η ανάρτηση των εκαθαριστικών σημειωμάτων για τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, 2.406 αφημοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής του επιστρεπταίου ποσού ως πυρόπληκτη. Από την ΚΟ, που βρίσκεται για λίγες ημέρες, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, τόνισε πως προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης του νέου νοσοκομείου της ΚΟ και υπογράμμισε ότι αν το νέο νοσοκομείο μπει μέχρι το φθινόπωρο στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, τότε είναι εφικτό να γίνει μέχρι το τέλος του 2025. Ενώ επεσήμανε την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να κατασκευαστούν κατοικίες για τους γιατρούς πίσω από το νέο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο ζήτημα υποστελέχωσης του υπάρχοντος νοσοκομείου, ο ίδιος τόνισε πως δυστυχώς οι διαγωνισμοί βγαίνουν άκαρποι, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να πάνε σε περιφερειακά νοσοκομεία, ενώ ανακοίνωσε την πρότασή του να γίνει δημόσια πανεπιστημιακή σχολή υγείας σε Ρόδο και ΚΟ. Έγινε ήδη πριν από 2 εβδομάδες περίπου μια σύσκεψη του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και με την ΚΤΥΠ για να προχωρήσουμε τα θέματα, τη διαδικασία που αφορούν για το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το ξέρετε και πόσο μεγάλη αξία έχει. Και για αξία, γιατί όχι μόνο θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα της ΚΟ, ένα ζήτημα το οποίο του ζητάνε 35 χρόνια τώρα οι κάτοικοι της ΚΟ και των γύρω νησιών μας, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το ότι δημιουργώντας ένα νοσοκομείο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις γιατρών, διευθυντικές, επιτελικές, και θα γεμίσει το νησί με γιατρούς, γιατί θα αλλάξει το τοπίο, θα αλλάξει η όλη η σχέση που υπάρχει νοσοκομείου, κτηριακό, παροχές, στελεχειακό δυναμικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει τεράστια αξία να το βάλουμε στο μυαλό μας. Και το σημαντικό είναι να το προχωρήσουμε και προχωράμε με το Ταμείο Ανάκαμψης και ΜΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει μια πίεση χρόνου να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο χρονικός ορίζοντας μπορεί να γίνει έτσι λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί ο κόσμος αυτό αγωνιά για να δει πότε θα γίνουν αυτά. Η εικόνα που έχουμε είναι αν προλάβουμε να μπούμε στο Ταμείο Ανάκαμψης το φθινόπωρο, μπορεί και μέχρι τέλος του 2025 να έχουμε προχωρήσει ολοκλήρωση του νοσοκομείου. Αυτό σας το λέω με το που θα δούμε σε ποια φάση του ταμείου θα μπούμε. Αυτό όχι ότι είναι σχεδιασμένο, απλά πότε θα ξεκινήσει, αυτό εννοώ. Το μοντέλο των νοσοκομείων σχεδόν υπάρχει. Συζητάμε θέματα γιατί γι' αυτό επιλέξαμε. Οργανισμός λειτουργίας, ο οποίος είναι αρχαία παρακολουθία. Οργανισμός είναι ένα, δυστυχώς, εκεί είναι προεδρικό διάδειγμα το οποίο πρέπει να βγει. Είχε δεσμευτεί η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, όχι για μας, αλλά γενικά για τους οργανισμούς, να αλλάξει τη διαδικασία με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να αλλάξει τη διαδικασία το πώς θα ορίζονται οι οργανισμοί. Αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οργανισμός, ο οποίος αυτός ο οργανισμός αύριο θα μεγαλώσει. Θεωρητικά. Από εκεί και πέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επιλογή που έγινε του συγκεκριμένου χώρου από την διοίκηση της ΚΤΥΠ έγινε για να έχουμε την άνοιξη του χώρου να μπορεί να γίνει ένα μεγάλο νοσοκομείο με τεράστιους χώρους πάρκινγκ, αλλά παράλληλα να δούμε αν μπορέσουμε στην περιοχή προς την παραλία, στο παραλιακό μέτωπο δηλαδή του χτήματος, να δημιουργήσουμε ίσως και κατοικίες για γιατρούς. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι, θα έλεγα, μια παροχή που θα δώσουμε ακόμα στους γιατρούς που θα έρθουν για να δουλειάσουν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Από εκεί πέρα, στο καινούριο νοσοκομείο,
στο υπάρχον νοσοκομείο. Γίνονται προσπάθειες σκληρές από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από τα στελέχη του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια καλύτερη λειτουργία. Γνωρίζω ότι την Κυριακή έρχεται και η παθολόγος να λυθεί το. Υπάρχει παθολόγος με δελτίο από τους γιατρούς της ΣΚΟ και ζητάμε και όλους τους γιατρούς της ΣΚΟ να συνεισφέρουν με μπλοκάκι και με εφημερίδες που θα κάνουν στο νοσοκομείο της ΣΚΟ. Είναι το νησί μας. Είναι η κόση, είναι η οικογένειά τους, είναι οι άνθρωποι τους, οι συνάνθρωποι τους. Όλοι μπορούν να προσφέρουν να καλυφθούν ό,τι πιθανά και να υπάρχουν. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε νοσοκομιστικό και με το παραμικρό να πρέπει να σηκώνεται ελικόπτερο για να πηγαίνει στη Ρόδο ή στην Κρήτη ή στην Αθήνα ο ασθενής για το παραμικρό θέμα. Άρα, αν πάμε έτσι σε μια λογική, ας κλείσουμε το νοσοκομείο. Όμως ότι το να έρχεται απλά ένας παθολόγος με συγκεκριμένες ημέρες, ότι λύνει το πρόβλημα και μάλιστα ένα νησί το οποίο τότε το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δεν θεωρώ ότι είναι η λύση του προβλήματος. Αλλά ο παθολόγος μαζί με τον παθολόγο που θα είναι απ' έξω και άλλους για το συνέχεια που θα ενισχύσουν το νησί της ΣΚΟ, όπως ενισχύονται και άλλα νησιά, και η Ρόδος και η Κάλυμνος και η Πάτμος. Όλα τα νησιά ενισχύονται αυτό το διάστημα με γιατρούς οι οποίοι μεταφέρονται από την Αθήνα για τους καλοκαιρινούς μήνες σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα νησιά μας. Και παράλληλα δημιουργούμε θέσεις που βγαίνουν θέσεις καθημερινά. Τώρα για τη Ρόδο χθες βγήκαν νομίζω 12-14 θέσεις. Άρα αντιλαμβάνεστε πάνω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Το πρόβλημα είναι χρόνιο και το πρόβλημα ήταν τεράστιο γιατί έχει δημιουργηθεί τα τελευταία, θα έλεγα, πάνω από 10 χρόνια. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν ελλείψεις, είναι ότι γεννάει το προσωπικό και πρέπει αυτό το προσωπικό να καλυφθούν οι θέσεις και δεν υπάρχουν γιατροί. Λύσεις με γιατρούς από τον στρατό, από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και σε αυτό είμαστε στην ενόηση, πιστέψαμε και σε επαφή, ήδη προσπαθήσαμε να δώσουμε μια τέτοια λύση στην Κάλυμνο. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι δεν είναι ότι υπάρχουν γιατροί και θέλουν να έρθουν και δεν τους αφήνουμε να έρθουν. Δεν το γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό δεν υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί καλώς ή κακώς οι γιατροί που βγαίνουν τώρα καινούργοι θέλουν να πάνε σε μάχημα νοσοκομεία, σε νοσοκομεία που θα βλέπουν 50, 80, 100 περισσότερο. Πάμε όμως και στο σενάριο ότι πρέπει να γίνει αλλαγή της νομοθεσίας. Εγώ έκανα μια πρόσταση πολύ ριζοσπαστική κάποια στιγμή, η οποία θα έλεγα ότι δεν εισακούστηκε. Θα σας πω, ήταν δύσκολο. Εγώ προχώρησα σε μια λογική δημιουργίας ίδρυσης δημόσιας πανεπιστημιακής σχολής υγείας. Τι εννοώ δημόσιας? Ότι όπως βγαίνουν οι στρατιωτικοί, γιατί και αυτό τώρα το λέω σε εσάς, είναι μια είδηση. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Λέω ότι το πρότεινα και είπα ότι για τη Ρόδο και την ΚΟ θα μπορούσε να γίνει αυτή η σχολή. Μια σχολή η οποία, όπως είναι οι Ίκαροι, οι Ευελπίδες στο στρατό που σπουδάζουν και μετά πάνε στο στρατό, έτσι ακριβώς να υπάρχουν γιατροί οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι στη σχολή που μπαίνουν, μόλις τελειώσουν, θα πάρουν την ειδικότητα και θα ταχθούν σε νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή σπουδάζουν οι γιατροί. Το κράτος, θα έλεγα, η δημόσια υγεία ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να βγάλουμε τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο, τους καλύτερους γιατρούς, και μετά κάνοντας μια ειδικότητα στην Ελλάδα και αν την κάνουν και ένα χρωτικό, η πλειοψηφία αυτών φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι άδικο και για το κράτος, ξέρετε. Είναι όταν όμως και αυτοί οι γιατροί δεν πληρώνονται, αναζητούν κάτι καλύτερο. Αυτό είναι και θεμητό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό θα φτιαχτεί και αυτό είναι συλλογική, να δοθούν περισσότερες παροχές, να υπάρχουν αυξήσεις μισθού και όλα αυτά. Όλα γίνονται όμως, ξέρετε, με μια διαδικασία. Γιατί αν μπει συλλογική να το κάνει αυτό σε ένα κλάδο, θα αρχίσουν όλοι οι κλάδοι να υπάρχουν απαιτήσεις. Γιατί όλοι αξίζουν, όλοι εργάζονται, όλοι παρέχουν στην κοινωνία μας. Και βέβαια είναι σημαντικό και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Και θα γίνει. Θα αυξήσουμε τις παροχές, θα αυξήσουμε το μεσολογικό, τις μεσολογικές τους κλίμακες. Αλλά όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι το κράτος ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να σπουδάσει κάποιους ανθρώπους για να γίνουν γιατροί. Πολύ περισσότερα είναι τα έξοδα για έναν γιατρό από ότι είναι για μια άλλη ειδικότητα. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει μια δέσμευση απέναντι στο κράτος και με το που πάρω το κάνω τελειώσει το αγροτικό και το στρατιωτικό για τους άντρες, για τους ενήλικες, και πάρω την ειδικότητά μου, φεύγω ή μπορώ να πάω να κάνω και ειδικότητα έξω και εξαφανίζομαι. Αυτά τα χρόνια λοιπόν πρέπει κάποιος να υπάρχει ένα κίνητρο ή να εργάζονται σε κάποια νοσοκομεία στην περιφέρεια ή τουλάχιστον στη ζωτική Ελλάδα, ή να βρούμε έναν τρόπο που θα υπάρχει μια συνένεση έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στα νησιά μας. Δεν μπορεί να δίνουμε τα πάντα στα νησιά, δεν μπορεί να κάνουμε τόσο αγώνα στα νησιά, δεν μπορεί αυτά τα νησιά να δίνουν τόσο πλούτο στην Ελλάδα και αυτά τα νησιά στο θέμα της υγείας να έχουν ελλείψεις. Και βέβαια να σας πω ότι ελλείψεις βέβαια
για να τελειώσω εδώ, να μην το σας κουράζω άλλο για το θέμα του νοσοκομείου. Ελλείψεις, ξέρετε, υπάρχουν και στα κεντρικά νοσοκομεία πλέον της χώρας. Δηλαδή, βλέπετε ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδος υπάρχουν ελλείψεις σε θέματα υγείας. Εδώ πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός στο κομμάτι της υγείας και στο κομμάτι το πώς υπάρχουν πρωτοβάθμια φροντίδα, δευτεροβάθμια, τα μεγάλα νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός, ο οποίος νομίζω, όπως το ξέρω, τον κάνει ήδη, δουλεύει το Υπουργείο Υγείας με συνεργασίες, έτσι ώστε να δει πώς θα μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους κατοίκους σε όλη τη χώρα μας, βέβαια, όχι μόνο για τα νησιά μας. Στον χώρο της υγείας, ξανά παράταση ενός μήνα δίνεται στην έναρξη της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών στον προσωπικό ιατρό. Παρότι η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στην 1η Ιουλίου, η διαδικασία μεταφέρεται ουσιαστικά στα τέλη του μήνα έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του προσωπικού ιατρού από την 1η Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την μέχρι τώρα συμμετοχή των ιατρών εμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του Economist. Για εξοργιστική τώρα εγκατάληψη της νησιωτικότητας εγκαλεί την κυβέρνηση ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Αντωρινιός με αφορμή την τριπλή αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μια αύξηση που αγγίζει το 40% σε σχέση με το 2019 λόγω κυρίως των υπέρογκων ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο κ. Αντωρινιός τονίζει ότι πιέζει συστηματικά τα αρμόδια υπουργεία για τη λήψη ενισχυτικών μέτρων, όπως είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ των μεταφορών, η μερική επιδότηση καυσίμων για την ελάφρυνση των ακτοπλών, αλλά και η διάθεση τουλάχιστον 2 εισιτηρίων αλέ-ρετούρ σε όσους πολίτες διαθέτουν αφημί στην Ελλάδα. Ο τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα επικρίνει την κυβέρνηση για τη μη έγκυρη αποπληρωμή των ποσών του μεταφορικού ισοδύναμου, ενώ καλεί τους τοπικούς φορείς του νομού μας να αναλάβουν δράση, προωθώντας με κατάλληλες διαφημιστικές καμπάνιες τις ομορφιές της Δωδεκανήσου, ώστε τα νησιά μας να γίνουν ελκυστικές επιλογές για τους Έλληνες επισκέπτες. Τριπλή αύξηση ενισχύει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κύριε Σαντορινιέ, τη φετινή τουριστική σεζόν. Και θα έλεγα ότι αυτό που συμβαίνει έχει πλήξει ιδιαίτερα το Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως ήταν μια δύσκολη ακτοπλοϊκή γραμμή, ειδικά όταν αναφερόμαστε στη σύνδεση με τον Πειραιά και ουσιαστικά με την Αθήνα. Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η νησιωτική Ελλάδα. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει διαμορφωθεί από τρεις διαδοχικές αυξήσεις και έχει ουσιαστικά διαμορφώσει μία αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με πέρυσι. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με το κόστος του καυσίμου στα πλοία. Και εδώ πέρα καλό είναι να πούμε, και το καταλαβαίνουν οι νησιώτες, ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα πλοία που μας συνδέουν με το Πειραιά, είναι και τα μικρά πλοία που συνδέουν τα νησιά μεταξύ τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν έχουμε ακτοπλοούς με μεγάλη ρευστότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κόστος. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να συζητήσει καν για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι ήταν περίπου 420 ευρώ μετρικός τόνος του καυσίμου και φέτος είναι 1200. Άρα εδώ πέρα έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους ελέγχους που γίνονται από την ίδια την κυβέρνηση για το ολιγοπόλιο που υπάρχει στα καύσιμα και ένα γενικότερο ζήτημα, όπως γνωρίζετε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει στην ουσία το μεταφορικό ισοδύναμο. Ακόμα δεν έχουν γίνει πληρωμές στους νησιώτες. Ένα μέτρο το οποίο θα κάλυπτε αυτή την διαφορά και θα βοηθούσε τόσο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι δικαιούχοι του μεταφορικού ισοδυνάμου. 8 μήνες δυστυχώς δεν έχει ακόμα πληρώσει η κυβέρνηση, και ενώ εμείς ταυτόχρονα καταθέτουμε μία σειρά από προτάσεις για ενίσχυση και την ενίσχυση ακόμα και του εσωτερικού τουρισμού με το να δοθούν εισιτήρια αλέ-ρετούρ τουλάχιστον 2 σε όσους έχουν αφημί στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουν να διευκολυθούν να έχουν μέσω του μεταφορικού ισοδυνάμου να έρθουν στη χώρα μας. Όμως ταυτόχρονα υπάρχουν προτάσεις οι οποίες μιλάνε για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ μεταφορών, όπως και η μερική επιδότηση του καυσίμου, προκειμένου να μπορέσει να μειωθεί το κόστος που έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τη σειρά τους να μειώσουν τα εισιτήρια.
Από το Μάρτιο έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Από το Μάρτιο θα θυμάστε ότι έχουμε και εμείς τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς ο μόνος που δεν έχει τοποθετηθεί είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι και οι αρμόδιοι για να μπορέσουν να εφαρμόσουν μέτρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια κυβέρνηση που για μία ακόμα φορά παρίσταται και χαιρετίζει, κυριολεκτικά όμως, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παρίσταται και να χαιρετίζει και να δίνει συμβουλές στους ακτοπλώους να μην αυξήσουν τα εισιτήρια τη στιγμή που αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Κύριε Σαντωνιέ, νομίζω... Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι αναφερθήκατε έτσι και στην καρδιά του προβλήματος, που είναι ο εσωτερικός τουρισμός, γιατί νομίζω ότι είναι έτσι σχεδόν απαγορευτική η επιλογή της Δωδεκανήσου, να μιλήσω επί συγκεκριμένου για το νομό μας, για τους Έλληνες, ιδίως της Αθήνας, τέλος πάντων της πρωτεύουσας. Αλλά είναι πολύ δύσκολος, όπως είπατε, και οι εσωτερικές ακτοπλοϊκές γραμμές της Δωδεκανήσου. Παρ' όλα αυτά, με εξαίρεση το μεταφορικό ισοδύναμο, που φυσικά και πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήταν και μια δική σας πρόταση κατά την διακυβέρνηση πρόταση του και εφαρμογή. ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι νομίζω ότι τα Δωδεκάνησα δεν έχουν ουσιαστικά ποτέ πρημοδοτηθεί όσο θα έπρεπε, ούτως ώστε έτσι να αποτελέσουν τουριστικούς προορισμούς για τους Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Μητσιά, και είναι μια μεγάλη προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει από όλους μας. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει, αν θέλετε, και από τους φορείς. Γιατί σε ένα βαθμό στα Δωδεκάνησα και ιδίως στα μεγάλα νησιά της ΚΟ και της Ρόδου, βλέπουμε ότι και οι φορείς αρκετά αδιαφορήσανε για τον εσωτερικό τουρισμό, πιστεύοντας ότι δεν έχει να ωφελήσει σε κάτι. Εννοείται οι τοπικοί φορείς. Οι τοπικοί φορείς. Και εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει μια στρατηγική προκειμένου να προσελκύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό. Θεωρώ ότι σε αυτές τις συνθήκες, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, οι Έλληνες επισκέπτες είναι από τους καλοπληρωτές, για να το βάλουμε και σε αυτή την διάσταση. Θα δουλέψουν περισσότερο οι επιχειρήσεις εκτός των ξενοδοχείων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει ουσία να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, και γι' αυτό το λόγο η πρότασή μας, αυτή που ανέφερα πριν, για την ενίσχυση του κόστους μεταφοράς μέσω του μεταφορικού ισοδυνάμου για αυτούς που δεν είναι νησιώτες, έχει ουσία και πρέπει να την δούμε πραγματικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δυστυχώς βλέπουμε μία εγκατάλειψη της νησιωτικότητας, η οποία μερικές φορές είναι και λίγο εξοργιστική. Και ξέρετε, αυτά τα νέα μεταφέρονται και στην υπόλοιπη χώρα. Το γεγονός ότι εγώ θα επιμείνω και θα επιμείνω ακόμα μία φορά στα θέματα υγείας. Το γεγονός ότι τα νησιά μας και ιδιαίτερα η ΚΟΣ έχει αυτά τα προβλήματα στο νοσοκομείο, και οι λύσεις οι οποίες δίνονται είναι ντροπιαστικές λύσεις για τους κόβους, δηλαδή να ενισχυθεί το νοσοκομείο μόλις για 2 μήνες, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας εξοργίζει πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη. Γιατί εάν προβλέπεται ιατρική κάλυψη μόνο για 2 μήνες, οι νησιώτες τι θα κάνουν στους υπόλοιπους? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αφαιρθούμε και σε περιοδίες που ξεκινάτε στα νησιά μας. Είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα των επισκέψεών σας και νομίζω ότι σας αναμένουμε σύντομα και στην ΚΟ. Ήμουνα πριν από λίγο στο Καστελόριζο, πριν λίγες μέρες. Θα είμαι στην Αστυπαλιά αυτή τη εβδομάδα και στο τέλος της εβδομάδας, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούμε και στην ΚΟ να συζητήσουμε με τους φορείς. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα με όλους τους πολίτες, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα και η προσπάθειά μας η κοινοβουλευτική θα πρέπει να επικεντρωθεί
στην πίεση για να λυθούν αυτά τα ζητήματα. 10% έκπτωση μπορούν να επωφεληθούν οι συμπολίτες μας κάτοχοι καρτών Blue Star Ferries, Sea Smiles ή Δωδεκάνησο Sea Ways Bonus Way στα εισιτήριά τους, επιλέγοντας να παρακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Κοκερόδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η έκπτωση ισχύει μόνο για online κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του www.exas.gr/events και στο γραφείο Exas Travel Βασιλέως Γεωργίου 10 στην Go. Άρχισε τώρα η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων του 2022 στα καταστήματα λιανικής της χώρας. Ειδικότερα από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου ως την Τετάρτη 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν των αγορών σε τιμές ευκαιρίας και μάλιστα σε καλοκαιρινά είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρκετό διάστημα. Καθώς ειδικά στην περιοχή μας οι καλές θερμοκρασίες διαρκούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πασχάλη Βρακίδη, οι καταστηματάρχες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τους κανόνες της εκπτωτικής περίοδου, παρουσιάζοντας υποχρεωτικά στις βιτρίνες τις τιμές των ειδών προέκπτωσης και μετά την έκπτωση. Μιλάμε με αφορμή τις θερινές εκπτώσεις του 2022 που ξεκινούν αυτή τη Δευτέρα στις 11 του Ιουλίου. Ναι, ακριβώς. Ξεκινάνε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 11 Αυγούστου. Ένας μήνας λοιπόν 31 Αυγούστου. Λίγο παραπάνω. Είναι παραπάνω, ναι, 31 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Να πούμε για τους συναδέλφους εμπόρους ότι πρέπει να έχουν τα εμπορεύματα την παλιά τιμή και την προτινόμενη τιμή με την έκπτωση. Συνήθως η παλιά τιμή διαγεγραμμένη. Και αν τα προϊόντα, οι κωδικοί δηλαδή, είναι παραπάνω από το 60% των κωδικών, μπορούν να αναγράφουν ποσοστιαία έκπτωση και αν τυχόν που συνήθως έχει περισσότερες από μία, να βάζουν από ποσοστό τόσο έως τόσο της 100. Μάλιστα. Νομίζω ότι οι θερινές εκπτώσεις είναι αυτές οι οποίες ενθουσιάζουν περισσότερο ή ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει αρκετή συμμετοχή στην αγορά από μέρους των πελατών. Είναι ακριβώς κάθε αυτό χρόνο. Και να πούμε ότι επειδή και το καλοκαίρι συνήθως κρατάει, πηγαίνει πιο αργά. Ιδίως στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας, ναι. Είναι συμφέρουσες οι αγορές και τα προϊόντα τα καλοκαιρινά θα τα έχουν για αρκετό καιρό. Άρα αξίζει τον κόπο να κάνουμε αγορές αυτή την περίοδο που έρχεται. Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι, όπως σας είχα ξαναπεί, οι διάμεσες εκπτώσεις περιμένουμε ότι θα κατεργηθούν. Νομίζω ότι αυτό έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάμε για κατάργηση. Ναι. Είναι βέβαιο ότι θα πάνε για κατάργηση. Οπότε θα έχουμε δύο περιόδους, μόνο οι τακτικές εκπτώσεις, χειμερινές και θερινές. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ευτυχές βέβαια αυτό στο νησί μας. Βέβαια. Οπότε και εκείνοι θα αντιληφθούν από τα ταμπελάκια που θα χρησιμοποιηθούν. Ακριβώς. Από τα καταστήματα ότι πρόκειται για μία περίοδο ευκαιριών στο θέμα των αγορών. Για τις αγορές. Ναι. Να πούμε ότι και την Κυριακή, η Κυριακή 17 Ιουλίου θα μπορούν να είναι τα καταστήματα ανοιχτά από την προτινόμενη ώρα, είναι από τις 11 μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Στατιστικά, κύριε Βρακίδη, τι αποδεικνύει έτσι η εμπειρία ότι οι τουρίστες το καλοκαίρι κάτουν τις ευκαιρίες των εκπτώσεων? Ναι, πάντοτε οι εκπτώσεις είναι ένας λόγος να ψωνίσει κάποιος κάτι παραπάνω για κάτι που δεν θα του ήταν αναγκαίο τώρα, για να ψωνίσει και για το μέλλον δηλαδή, για αργότερα. Έτσι και οι ξένοι όταν δουν την εποχή εκπτώσεων είναι ένα κίνητρο για αυτούς να κάνουν περισσότερα ψώνια. Ωραία, να ευχηθούμε λοιπόν καλές αγορές στους καταναλωτές και περισσότερα κέρδη για τους καταστηματάρχες στο νησί μας από Δευτέρα. Ναι, γιατί αυτά τα κέρδη έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια καλή ευκαιρία, όχι απλώς να πάμε
στην κανονικότητα που λέγαμε και ζητάγαμε τόσο καιρό, αλλά σε ακόμα καλύτερες μέρες. Στα κοινωνικά της ΚΟ τώρα, την Κυριακή 3 Ιουλίου, στο εστιατόριο του Αλμπέργο Τζελσομίνο, πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Lions ΚΟ Ιπποκράτης για την λαονική χρονιά 2021-2023 με πρόεδρο την Νίλου Φερτλέ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η ορκομοσία του νέου μέλους της Κωνσταντίνας Βίνου με την παρουσία του Δημάρχου ΚΟ Θεοδόση Νικηταρά, του Επάρχου ΚΟ Ιωάννη Καμπανή και του Αντιδημάρχου Σταμάτη Καμπουράκη. Τις τελετές ορκομοσίας πραγματοποίησε η αντικυβερνήτης Α του Θ117Α Μαρία Πολίτου, ενώ την παρουσίαση και το συντονισμό της βραδιάς είχε η Δέσποινα Ιωαννίδη. Με αφορμή τώρα τη μουσουλμανική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμι, το Βακουφκό θα παραθέσει καφέ την Κυριακή 10 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο παραλιακό καφέ νησί στην Ακτή Ζουρούδη. Τις θερμές τους ευχές στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους στέλνουν ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς αλλά και ο Έπαρχος ΚΟ νησίρου Ιωάννης Καμπανής. Αλλάζουμε τελείως ατμόσφαιρα. Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας η 8η Ιουλίου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις συνέπειες των αλλεργιών στην ανθρώπινη υγεία. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η διαιτολόγος διατροφολόγος του νησιού μας, Κατερίνα Καλέργη, μας ενημερώνει σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας. Σύμφωνα με την ίδια, τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές στα αυξημένα ποσοστά διατροφικής αλλεργίας των τελευταίων ετών, ενώ τροφές όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η ξηρή καρπή, τα θαλασσινά, η σόγια και το αυγό είναι συνήθως αυτές που ευθύνονται για το πρόβλημα. Η κυρία Καλέργη διευκρινίζει ότι η μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των κινδύνων της τροφικής αλλεργίας είναι μια δίαιτα αποκλεισμού των διατροφικών προϊόντων που την προκαλούν. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας, θα θέλαμε να αναδείξουμε το θέμα της διατροφικής αλλεργίας και έτσι να μας δώσετε και 2-3 συμβουλές για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επιλογή αυτή, να μην πλέξω να σας πω δύο πράγματα για την τροφική αλλεργία. Η τροφική αλλεργία ουσιαστικά είναι η αντίδραση του ανοσοποιητικού σε τροφές, που αναγνωρίζει ουσιαστικά ο οργανισμός αυτές τις τροφές σαν παθογόνους εισβολής. Mm-hmm. Πρέπει λίγο να τη διαχωρίσουμε, είναι σημαντικό να τη διαχωρίσουμε από την τροφική δυσανεξία. Έχουν ουσιαστικά διαφορετικές εκδηλώσεις και διαφορετικά συμπτώματα. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Πολλές τροφές μπορούν να είναι δυνητικά αλλεργιογόνες. Οι πιο συνηθισμένες είναι τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, η ξηρή καρπή, η σόγια, τα ψάρια, κάποια μαλάκια από ζυγαρίδες κτλ. Ακόμα και τα σιδηρά. Έχει εκδηλώσεις συνήθως ήπιες. Στην πολιτιστική ατζέντα του νησιού μας τώρα και στο πλαίσιο των θερινών υποκρατίων υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΒΣ. Ο ακαταμάχητος Αλέξανδρος Τζουβέλλας και οι stand-up comedy παρενέργειες αναμένεται να χαρίσουν αμέτρητες στιγμές γέλιου στο κοινό της ΚΟ αύριο Σάββατο 9 Ιουλίου στο νέο στάδιο Ανταγόρα στις 9 το βράδυ. Εκδήλωση για τη Μικρασιατική καταστροφή που περιλαμβάνει έκθεση και χορούς από τη Μικρασία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεόκριτος αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα στο Θεατράκι Ευαγγελίστριας. Με τίτλο 100 χρόνια Μικρασία με τον Μπάμπι Τσέρτο θα λάβει χώρα την Κυριακή 10 Ιουλίου στο ΔΙΗΚ. Τη μουσική εκδήλωση διοργανώνουν ο ΔΟΠΑΒΣ, η Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης, ο Σύλλογος Μικρασιατών ΚΟ Ηρόδοτος και το Ιπποκράτη. Ίδρυμα. Ο Σύλλογος Γυναικών ΚΟ διοργανώνει απόγευμα δημιουργικής απασχόλησης με παιδικό θεατρικό δρόμενο, δηλώνοντας μαζί με τα παιδιά την αντίθεση σε κάθε άδικο πόλεμο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Χάνι. Στα εκκλησιαστικά δρόμενα του νησιού μας, μέγας αρχιερατικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Αλικαρνασσού, εν ώψη των επερχόμενων εγγενείων, θα ψαλεί αύριο Σάββατο 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, κατά τον οποίο θα γίνει και ο καταμερισμός των Ιερών Λειψάνων. Την Κυριακή 10 Ιουλίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί πάνδημη αρχιερατική λειτουργία εγγενείων. Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη ΚΟΟΥ και Νησίρου, ο Δήμος ΚΟ και ο Σύλλογος Μικρασιατών ΚΟΟΥ Ηρόδοτος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τον Γιώργο Πίτση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι το United Basketball Cup που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ από τις 27 Ιουνίου μέχρι και σήμερα. Το παρόν έδωσαν αρκετά παιδιά, νεαροί προπονητές που ειδικεύονται στην ατομική προπόνηση, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Κόμπι Κάρλ και του Δημήτρη Γαλάνη από την πρώτη ημέρα, όπως φυσικά και αυτή του σπουδαίου Οντινόρης. Παρελθόν, την ομάδα του ΑΟΠΗΛΙΟΥ αποτελεί μετά από μια τριετία ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Γεωργιάδης. Ο 30χρονος μέσος, με την φανέλα του συλλόγου, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στην Α κατηγορία και να αγωνιστεί για 2 χρόνια στη Γ' Εθνική. Με δήλωσή του, ευχαρίστησε τους προέδρους, τις διοικήσεις, τους συμπαίκτες του και όλους όσους συνεργάστηκε. Ακόμη 2 ποδοσφαιριστές ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων. Συγκεκριμένα, με την ομάδα του Σπύρου Οχτάρα θα αγωνίζονται και φέτος οι Κώστας Κατόπης και Παντελής Αμάγιας. Στην ΚΟ βρέθηκαν χθες τα μέλη της αποστολής της ελληνικής αστυοπλοείας που πήραν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Optimist στον Πόντριμ της Τουρκίας με τον ομοσπονδιακό προπονητή Αντώνη Μητροσόπουλο. Η ομάδα μας κατέλαβε την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη πίσω από Ιταλία και Αμερική, όντας από τις πιο νεανικές της διοργάνωσης. Ο έμπειρος προπονητής, με δηλώσεις του Σοκός TV, φάνηκε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των αθλητών, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο και το ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου για την φιλοξενία. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο νησί μας και πάλι τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Αντώνη Δροσόπουλο. Βρεθήκατε στην ΚΟ, ταξιδέψατε στην Τουρκία για το παγκόσμιο και ήρθατε για λίγο για να επιστρέψετε ουσιαστικά στη βάση σας. Πιστεύω ότι σας έφερε τύχη το νησί. Αναμφισβήτητα. Η φιλοξενία και η υποδοχή των ανθρώπων μας βοήθησε τα παιδιά καταρχήν να περάσουν απέναντι μετά από 6 μέρες που ήμασταν εδώ πιο ήρεμα, πιο χαρούμενα, χωρίς να έχουν αυτό το στρες των αγώνων. Και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και παιδιά από την περιφέρεια. Και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου ΚΟ και τους γονείς και τα παιδιά, γιατί πραγματικά και αυτοί με τον τρόπο τους μας βοήθησαν να φέρουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Οι αγώνες που έγιναν στην Τουρκία ήταν το παγκόσμιο. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, πώς γίνεται η επιλογή των παιδιών, τα οποία ουσιαστικά θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Καταρχήν να πούμε ότι το παγκόσμιο έγινε στην κατηγορία σκάφους τύπου Optimist. Αυτό είναι το διεθνές αναγνωρισμένο σκάφος εκμάθησης αστυοπλοείας σε όλο τον κόσμο, από ηλικία 7 έως 15 ετών. Και φυσικά υπάρχουν και τα υπηρετικά πρωταθλήματα, γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό, Βορείου, Νοτιού Αμερικής, Αφρικής. Ο περιορισμός λοιπόν είναι ότι πρέπει να είσαι μέχρι 15 ετών και κάθε χώρα μπορεί να στείλει μόνο 5 αθλητές. Επομένως, η κάθε χώρα έχει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα, δημιουργεί κάποιες προκρίσεις από την οποία θα προκύψει η ομάδα παγκοσμίου της κάθε χώρας. Στη χώρα μας έχουμε 7 περιφέρειες, γίναν τα περιφερειακά, προκρίθηκαν τα παιδιά για την πρόκριση εθνικής και τα 5 παιδιά που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις αποτέλεσαν την εθνική ομάδα παγκοσμίου. Φέτος για πρώτη φορά είχαμε παιδιά και από την περιφέρεια. Αντίστοιχα, μετά την ομάδα παγκοσμίου, υπάρχει και η ομάδα ευρωπαϊκού, τα επόμενα 7 παιδιά, τα οποία θα μας αντιπροσθέσουν σε ένα μήνα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κάπως έτσι λοιπόν είναι ένα ταξίδι που ξεκινάει περίπου το Σεπτέμβριο, κορυφώνεται σαν πρόκριση εθνική τον Απρίλιο-Μάη και το καλοκαίρι γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα μια φορά το χρόνο, ο πιο δύσκολος αγώνας της χρονιάς για αυτή την κατηγορία. Φέτος συμμετείχαν 61 χώρες, 276 αθλητές. Το πρωτάθλημα κρατάει 8 μέρες, με προκριματικά και τελικά. Εχθές είχαμε την τελευταία μέρα και την κορύφωση. Η ομάδα μας έκανε απίστευτη προσπάθεια. Αν θέλετε να τα πούμε και αναλυτικά. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστημένος προφανώς με την προσπάθεια των παιδιών. Να μας πείτε και ονομαστικά για τα παιδιά που έλαβαν μέρος και τις επιτυχίες που έφεραν. Καταρχήν, η ομάδα μας κατέλαβε την 3η θέση στο ranking σαν χώρα με βάση την κατάταξη των αθλητών. Μια θέση που δεν την έχουμε ξαναπάρει, έχουμε φτάσει μέχρι το 4. Το 3 λοιπόν ήταν μια επιτυχία. Πρώτη ήταν η Ιταλία, δεύτερη η Αμερική και τρίτη η Ελλάδα, σε σύνολο 61 χωρών. Το επόμενο κομμάτι, στα τελικά, ήμασταν μέσα στις 3 χώρες που μπόρεσαν να βάλουν στο χρυσό στόλο, όπως λέμε, στους πρώτους 70. Και τους 5 τους αθλητές. Από εκεί και πέρα, στην ομάδα μας φέτος είχαμε 2 κορίτσια 11,5 χρονών και ήμασταν μία από τις πιο μικρές σε ηλικία χώρες. Οι 2 μας αθλήτες λοιπόν, πέρα ότι πέρασαν στο χρυσό στόλο, η Σίλια Κοκκινάκη από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου κατέλαβε τη 2η θέση και η Μαριάννα Μακρύ από τον Ναυτικό Όμιλο Παλιό Φαλήρου την 5η θέση. Σε σύνολο 78 κοριτσιών ανάμεσα σε 270 αθλητές.
Και μετά είχαμε και τα τρία μας αγόρια, το οποίο ο Γιάννης ο Τουνής από το παλιό Φάληρο κατέλαβε τη 10η θέση. Ο Βομβίλας ο Μανώλης από το ναυτικό όμιλο Γλυφάδα στην 19η. Και ο Βουγιούκας ο Νικόλας στο ναυτικό όμιλο Καλαμακίου την 33η. Θέσεις κορυφαίες, με βάση τα στατιστικά που κρατάμε στην Ομοσπονδία, ήταν η κορυφαία εμφάνιση τα τελευταία 21 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Διεκδικήσαμε όλους τους στόχους και καταφέραμε πραγματικά πολύ υψηλά αποτελέσματα. Αυτό όσον αφορά το ατομικό. Στο παγκόσμιο υπάρχει και το ομαδικό, το οποίο ουσιαστικά εκεί που όλοι οι αθλητές τρέχουν μαζί, υπάρχει αυτή η μορφή αγώνων που τρέχουν 4 εναντίον 4. Στο ομαδικό λοιπόν, από 48 χώρες κατελάβαμε την 8η θέση και ήμασταν πάρα πολύ κοντά και πραγματικά στο μετάλλιο. Οπότε ακόμη μία επιτυχία. Η ομάδα ολοκλήρωσε αυτή την παρουσία κάνοντας μία αίσθηση και νομίζω ότι ο οικός ήταν το γούρι μας. Καλό αυτοθετικό για μας. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να μας πείτε αρχικά αυτή η επιλογή των παιδιών. Πόσο δύσκολο είναι, γιατί λέτε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από την περιφέρεια. Οπότε νομίζω ότι είναι και λίγο πιο δύσκολο να τα παρακολουθείτε αυτά τα παιδιά. Και τι έχουμε στο καλεντάρι, ποια είναι η επόμενη διοργάνωση που έχουμε στο καλεντάρι. Εγώ ανέλαβα ως ομοσπονδιακός προπονητής τον Οκτώβρη. Έχουμε σχεδιάσει ένα αγωνιστικό πρόγραμμα με ομοσπονδία για τα επόμενα 4 χρόνια. Η περιφέρεια κάνει το δικό της αγώνα. Είναι δύσκολες οι μετακινήσεις, δύσκολη γενικότερα η ανάπτυξη των ομίλων. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο λάτρεις της θάλασσας, παρότι το άθλημά μας δίνει απίστευτα μηνύματα ζωής. Η περιφέρεια λοιπόν είναι μέσα στο πλάνο της Ομοσπονδίας. Κάνουμε διάφορα προπονητικά κάμπ είτε στην Αθήνα είτε σε άλλα μέρη. Βελτίωση των προπονητών, έχουμε κάποια online σεμινάρια και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να δούμε όλο και ένα περισσότερα παιδιά από την περιφέρεια να συμμετέσχουν σε εθνικές ή προεθνικές ομάδες. Και από δικιά μου, αν θέλετε έτσι, τι θα ήθελα να συμβεί, πρέπει να στηρίξουμε όλοι τους περιφερειακούς ομίλους, είναι το δικό τους αγώνα, χωρίς πολλά μέσα. Και βλέπεις τα παιδιά σήμερα τώρα με 5 εμποφόρο, είναι μέσα 10 παιδιά από την ΚΟ, προπονούνται και προσπαθούν και αυτοί να καλλιεργήσουν το όνειρό τους. Επόμενος αγώνας. Επόμενος αγώνας για την εθνική ομάδα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Δανία τέλη Ιουλίου. Όσον αφορά σε εθνικό επίπεδο, έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον Οκτώβρη για τον κάτω των 16 παιδιά ετών. Πιο πριν στην Κατερίνη είχε γίνει τον κάτω των 13. Και πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται για αυτόν τον αγώνα του Οκτωβρίου. Η συνέχεια θα είναι μετά τα περιφερειακά πρωταθλήματα, η ξανά πρόκληση εθνικής και τα πρωταθλήματα του 2023. Εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ένταση ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Εύχεσαι από όλους εμάς για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.